Παρακαλώ, όπως έρθει κοντά μας η κυρία Σακελαράκη Ειρήνη, πολιτικός επιστήμων, σύμβουλος επικοινωνίας και ψυχικής υγείας, να προλογίσει το έργο. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ στην απόψινή παρουσίαση του βιβλίου «Αέναν φυσικό στο φως» του κυρίου Παναγόπουλου. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, αφιερώνεται στον παγκόσμιο άνθρωπο. Σε όλους τους φυσικούς, δηλαδή τους ανθρώπους, που εκφράζουν τη θεία τους φύση, τους ιερούς λόγους της ψυχής τους. Αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά του κόσμου, κάθε ηλικίας, σε όλους τους λάτρεις και ακούραστους κυνηγούς της αρετής. Το βιβλίο αυτό ανήκει στον κάθε άνθρωπο που αναζητά τον αληθινό άνθρωπο μέσα του. Ανήκει στους εκφραστές της αγάπης που με πράξη ζωής υπηρετούν κάθε ανώτερο λόγο ζωής και αποδεικνύονται φωτεινά όντα, τιμητές του ανθρώπινου μεγαλείου. Δύο είναι τα πιο δυνατά όντα στον κόσμο, ο Θεός και ο άνθρωπος που έχει τις θεϊκές ιδιότητες του Θεού μέσα του. Και το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του ανθρώπου ρωτάει, τι κερδίζεται ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλον κερδίσει, την δε ψυχή αυτού απολέσει, αιώνες παλεύει πάνω στη γη να βρει το χαμένο του παράδεισο ο άνθρωπος και τον αναζητάει στα υλικά πράγματα, στη δόξα, στο πλούτο, στην εξωτερική δύναμη, στις βουνοκορφές της κοινωνικής επιτυχίας, στο στοχασμό και στη τέχνη. Κι άλλοτε τον τοποθετεί ψηλά, στους ουρανούς, σε κάποια μακρινή γη. Κι όμως ο παράδεισος είναι πολύ κοντά. Είναι μέσα μας. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί. Το βιβλίο «Αέναν, φυσικό στο φως» του συγγραφέα κυρίου Παναγιώτη Παναγόπουλου που παρουσιάζουμε σήμερα μάχεται να κρατήσει αναμένο τον πυρσό του Προμηθέα, το λυτρωτή πυρσό του Πνεύματος, το Άγιο Φως του Λόγου. Γίνεται φως λυτρωτικό και οδηγητικό για τις ανθρώπινες συνειδήσεις που παραδέρνουμε μέσα στην άγνοια, στη ζούγκλα του αισθήκτου, στην κόλαση μιας αφώτιστης μοίρας. Χωρίς αυτές τις αγρυπνούσες συνειδήσεις, το αύριο της ζωής θα ήταν απελπιστικά και απάνθρωπο και απάνθρωπα όμοιο με το χθες. Η φυλακισμένη ζωή θα πνιγόταν μέσα στην αγωνία για την ικανοποίηση του εφήμερου και η ανθρώπινη προσπάθεια θα ρυγνόταν στην ηρυχτή ενός ανελαίητου κύκλου. Θα γινόταν σύσυφη επανάληψη. Θα απουσίαζε η ευθεία και η ελπίδα της ευθείας γραμμής. Η εποχή μας, χωρίς υπερβολές, βρίσκεται στο πιο δύσκολο και συνάμα τρομερό σταυροδρόμι της γνωστής τουλάχιστον ιστορική ζωή της ανθρωπότητας. Γιατί καμιά άλλη εποχή δεν ήταν τόσο αδύνατη μέσα στην παντοδυναμία της, τόσο δύστυχη μέσα στην ευημερία της, τόσο παράλογη μέσα στη δύναμη της επιστημονικής λογικής, τόσο ανασφαλής μέσα στα ισχυρότερα συστήματα ασφάλειας και τόσο αντιφατική, αντίνομη και αλλοπρόσαλη. Καμιά άλλη εποχή δεν είχε τη δύναμη να επιτελέσει το κακό, αλλά και το καλό, μέχρι σημείου υπερβαίνοντος τα σκαλυτέρα των ελπίδων, αλλά και τους χειροτέρους των φόβων του ανθρώπου, όπως είπε και ο Ιζενχάουερ. Ο συγγραφέας Παναγιώτης Παναγόπουλος με το βιβλίο του «Αέναν, φυσικό στο φως» είναι σαν να προειδοποιεί με τον πιο υπεύθυνο και κατηγορηματικό τρόπο την ανθρωπότητα πως το διαστημόπλιο γη
Αν δεν επανεφεύρει τους πνευματικούς και ηθικούς του προσανατολισμούς, θα συντριβεί πάνω στα βράχια της παραφροσύνης. Ο συγγραφέας ήρθε να δώσει καινούργια διάσταση στην ανθρώπινη υπόσταση. Ο άνθρωπος είναι το κορυφαίο πλάσμα της δημιουργίας, το ανώτατο είδος ζωής πάνω στη γη. Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι τρόποι μετουσίωσης της υλικής υπάρξης του ανθρώπου σε ελεύθερη πνευματική και ηθική παρουσία και σε θέωση. Τολμώ να πω ότι είναι ένα εμπνευσμένο αριστούργημα, ένας ανεκτήμητος οδηγός που θα μας βοηθήσει όλους να επανασυνδεθούμε με την πνευματική μας φύση. Το βιβλίο «Ένεων φυσικό στο φως» μπορεί να μας αφυπνήσει ώστε να συνειδητοποιήσουμε πόσο δημιουργικοί, ακόμα και πόσο υπέροχοι είμαστε. Ο κύριος Παναγόπουλος μιλάει για τα πιο σημαντικά φιλοσοφικά θέματα της ανθρώπινης ιστορίας, τη σοφία των εποχών, με τρόπο κατανοητό, αλλά όχι επιφανειακό. Το βιβλίο αυτό μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας και να σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τις πραγματικές σας δυνατότητες, αυτές που υπάρχουν αιώνια μέσα στην ύπαρξη του καθενός μας. Υπάρχει μια ιστορία στην Ανατολική Μυθοδολογία που περιγράφει ανάγλυφα την σπουδαιότητα της εσωτερικής ενδυνάμωσης και της ενσωμάτωσης των αρετών στην προσωπικότητά μας. Σε όλους μας αρέσουν οι ιστορίες, έτσι θα την διηγηθώ αυτή την ιστορία. Ήταν πριν από πολλά χρόνια ένας αυτοκράτορας που λεγόταν ο Μεγάλος Δωρητής. Ήταν πολύ δημοφιλής στο λαό του και η δίκοή του ήταν πολύ ευτυχισμένη. Όλα πήγαιναν ωραία και καλά, ώσπου μια μέρα ο αυτοκράτορας που κάθε μέρα ταξίδευε στο απέραντο βασίλειό του, δεν είναι σαν τους σημερινούς αυτοκράτορες, είδε τους ανθρώπους να μην χαμογελούν. Όταν τους ρώτησε να μάθει τι τους συμβαίνει, αυτοί απαντούσαν «Δεν ξέρουμε τι έχουμε, μα είναι σαν ένας μεγάλος κλέφτης να μας έκλεψε τη χαρά και την ευτυχία που είχαμε πρώτα». Αναρωτήθηκε λοιπόν ο αυτοκράτορας αν όλα αυτά είναι από δικό του φταίξιμο. Και καθώς έψαχνε να βρει μια λύση, του ήρθε η ιδέα να καλέσει έναν παλιό του φίλο, που ήταν ένας μικρός αγγελιοφόρος με το όνομα Πίκολη, ο οποίος το απάντησε «Υπάρχει μόνο μία λύση για το κακό που βρήκε τη χώρα και μονάχα εσύ μπορείς να βοηθήσεις όλους τους άλλους. Όμως για να το πετύχεις αυτό πρέπει να πετάξεις ως τη μακρινή χώρα του ήλιου, γιατί ο ήλιος είναι ο μόνος που γνωρίζει τα πάντα, μια και βλέπει τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι». Και έτσι ο αυτοκράτορας κάθισε σε ένα μεγάλο λουλούδι λωτού και πετώντας ανάμεσα τα αστέρια και τους πλανήτες έφτασε στη χώρα του ήλιου, που έμοιαζε απέραντη και ήταν γεμάτη με ένα χρυσοκόκκινο φως, μαγευτικό χρυσοκόκκινο φως. Πήγε στο παλάτι του ήλιου και τότε ο ήλιος μίλησε και του είπε «Καλέ μου και γενναία αυτοκράτορα, ξέρω, καθώς από εδώ πάνω βλέπω τα πάντα, είδα και αυτά που συμβαίνουν από καιρό στη χώρα σου. Είδα τους ανθρώπους να έχουν πάψει να χαίρονται και να μην είναι πια ευτυχισμένοι. Έκανες λοιπόν πολύ καλά που ήρθες και πραγματοποίησες ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Οι άνθρωποι δεν θα το ξεχάσουν ποτέ αυτό, ότι έκανες ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να βοηθήσεις. Φεύγοντας, θα σου δώσω να πάρεις και 8 βοηθούς». Στη στιγμή εμφανίστηκαν οι 8 βοηθοί που θα πήγαιναν στη γη μαζί με τον αυτοκράτορα. Ήταν τόσο λαμπερή και δυνατή που θα νόμισε κανείς ότι ήταν οι αχτίνες του ίδιου του ήλιου. Όμως ο καθένας από αυτούς είχε κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό και έτσι έμοιαζε πιο όμορφος και πιο δυνατός από τον άλλον. Ο ήλιος τους σύστησε με τα εξής ονόματα: Ειρήνη, αγάπη, θάρρος, εκτίμηση, ενθουσιασμός, σοφία, αγνότητα και αρμονία. Επέστρεψε λοιπόν μαζί με τους βοηθούς και αμέσως το είπε, έγινε κάτι σαν θαύμα.
Μόλις το βλέμμα του βασιλιά έπεφτε σε έναν άνθρωπο, αυτός σαν να μαγευόταν και από δυστυχισμένος ξαναγινόταν ευτυχισμένος και άρχισε να τραγουδάει. Έτσι, όλα μεταμορφωθήκαν με μιας, με αυτή τη δύναμη των αρετών και των αξιών. Αυτή ήταν η ιστορία μας. Να θυμάστε ότι είμαστε αγάπη και φως και ότι έχουμε ιδιαίτερες ικανότητες αυτοίασης. Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Δημιουργού και είμαστε σε θέση να επιδείξουμε την τέλεια υγεία, αυθονία, σοφία και δημιουργικότητα του Δημιουργού αυτή τη στιγμή, τώρα. Αρκεί, σύμφωνα και με τον συγγραφέα κυρίο Παναγόπουλο, να επικαλεστούμε το εσωτερικό φως και την αγάπη και να εξελιχθούμε, να διευρυνθούμε και να αναπτυχθούμε ως ανθρώπινα όντα. Να απολαμβάνετε το φως που εμποτίζει ολόκληρο τον πλανήτη. Να στέλνετε συχνά περισσότερο φως στο μαγνητικό πεδίο της Γης και να την περιβάλλετε με λευκό θεραπευτικό φως. Να βλέπετε και να νιώθετε το φως του Θεού και των Αγγέλων. Ήθε το φως να ζεστάνει την καρδιά, το νου και το σώμα σας. Να δίνετε και να παίρνετε αγάπη άφοβα. Να θυμάστε πόσο αγαπημένοι πραγματικά είστε αυτή τη στιγμή. Να γνωρίζετε ότι αξίζετε την βαθύτερη αγάπη σε όλες τις σχέσεις. Να φέρεστε στον εαυτό σας με τρυφερή, στοργική φροντίδα. Θα κλείσω με τη φράση από την επιστολή Ιακώβου που τελειώνει και το βιβλίο του κυρίου Παναγόπουλου, που είναι η εξής. Η σοφία που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα γνήσια. Ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής, και ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη. Σας στέλνω αγάπη και φως με κάθε τρόπο. Να είστε πάντοτε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.